Real FM 97,8 είστε πάντα συντονισμένοι. Κάτια μακρύ στο μικρόφωνο του σταθμού. Έχουν έρθει δεκάδες δικά σας μηνύματα. Η συντριπτική πλειονότητα αυτών αφορούν στη συνέντευξή μας με τον κύριο Κυριάκο Πιαρακάκη, τον Υπουργό Παιδείας, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας, κύριε Μακρύ. Σιδεροκέφαλο στα καινούργια σας καθήκοντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, θέλω να ξεκινήσουμε, γιατί ακούσατε ότι έχω και πραγματικά πάρα πολλά μηνύματα για σας. Δεν θα προλάβω βεβαίως να σας τα υποβάλω όλα. Θα τα κωδικοποιήσω. Ακούγοντας όμως και τις προγραμματικές σας δηλώσεις στη Βουλή, άκουσα ότι προσχολική αγωγή, βρεφονιπιακή, παιδική σταθμή φεύγουν από το Υπουργείο Εργασίας και έρχονται στις δικές σας αρμοδιότητες. Ακούγεται λογικό. Αλλά θέλω να μου πείτε τι διαφορά θα έχει αυτό για τα παιδιά και τους γονείς, για να ξεκινήσω από τα μικρά παιδάκια. Καταρχήν, αυτό το οποίο, για το οποίο με ρωτάτε είναι κάτι το οποίο ισχύει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Αντιμετωπίζεται η προσχολική αγωγή συνολικά, το νηπιαγωγείο μαζί με τους παιδικούς σταθμούς, ενιαία το 0 έως 6 όπως λέγαμε στις περισσότερες χώρες. Αυτό δεν συνέβαινε εδώ. Και αυτή είναι μια θεσμική, αν θέλετε, μεταβολή, την οποία έχουμε ήδη ανακοινώσει ότι θέλουμε να κάνουμε. Στην πράξη αυτό θα έχει διαφορές. Μια διαφορά, για παράδειγμα, ότι πρέπει να υπάρχει, αν θέλετε, ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών, ένα ενιαίο τρόπο αντιμετώπιση στους παιδικούς σταθμούς. Και υπάρχουν και πράγματα στα οποία καλό είναι να μην έχουμε επικαλύψεις. Δηλαδή, τι θέλει κανείς να πετύχει, για παράδειγμα, σε ένα παιδικό σταθμό, σε ένα μικρό παιδί το οποίο ξεκινάει στα 3, για παράδειγμα, να μπορέσεις να πιάσεις αναπτυξιακές προκλήσεις, να μπορέσεις να τις ανοιχνεύσεις έγκαιρα και να παρέμβεις με έναν τρόπο που, αν η παρέμβαση αυτή γίνει στην κατάλληλη ηλικία, μπορεί να έχει τη μέγιστη δυνατή επίδραση. Εγώ θα σας πω γενικά ότι η προσχολική αγωγή, σύμφωνα με όλες τις μελέτες που έχουμε στα χέρια μας, είναι ο χρόνος κατά τον οποίο η επένδυση κάθε κράτους πιάνει τα μέγιστα. Και άρα πρέπει να επενδύσουμε πάρα πολλά στην προσχολική αγωγή και πολύ πετυχημένα συστήματα στον κόσμο. Η Φινλανδία θεωρείται το πιο πετυχημένο, αν θέλετε, σύστημα στα σχολεία της στον κόσμο, ίσως μαζί με κάποιες άλλες, επενδύει πολλά στην προσχολική αγωγή. Αυτό λοιπόν πρέπει και εμείς αυξανόμενο να κάνουμε, έχουμε ξεκινήσει. Ποιος θα μπορεί να αντιλαμβάνεται αυτές τις αναπτυξιακές προκλήσεις, όπως σημείωσα να το λέτε, οι ίδιοι εκπαιδευτικοί που θα είναι στα μικρά παιδάκια, θα εφαιρείτε ειδικούς οι οποίοι θα έρθουν σε επαφή με τα παιδιά και θα αντιλαμβάνονται αν κάποιο παιδί χρειάζεται κάτι επιπλέον ή όχι? Ήδη υπάρχουν προγράμματα τα οποία λαμβάνουν χώρα, πρέπει να παίζουν όλο το ρόλο τους. Θέλεις και τον ειδικό για να μπορέσει να αντιληφθεί την όποια αναπτυξιακή πρόκληση, θέλεις και τον εκπαιδευτικό και τον νηπιαγωγό που βλέπει το παιδί και ζει μαζί του κάθε μέρα. Όλοι μαζί, αν θέλετε, παίζουν το ρόλο τους. Σε αυτό σίγουρα θα υπάρξει όμως ένας πολύ δομημένος τρόπος αντιμετώπισης. Τώρα, στο σχολείο, στα σχολεία, στα γυμνάσια, στα λύκεια, στα δημοτικά, θα δούμε αλλαγές. Και τι αλλαγές? Στη λειτουργία τους, στα μαθήματα? Έχουμε ήδη ξεκινήσει με πολύ σημαντικές αλλαγές και που ξεκίνησαν τα τελευταία 4 χρόνια. Η παιδεία είναι τομέας προτεραιότητας για την κυβέρνηση και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά. Αλλά αυτό που θα σας αναφέρω σε συνάρτηση και με όσα είπαμε στις προγραμματικές δηλώσεις έχει να κάνει και με τα προγράμματα σπουδών. Ήδη προωθούμε 166 νέα προγράμματα σπουδών συνολικότερα στην εκπαίδευση. Αλλά πρέπει να εγκαθιδρυθεί και ένα διαρκής μηχανισμός αλλαγών στα προγράμματα σπουδών. Παίζει και η τεχνολογία εδώ το ρόλο της, να εμπλουτίζει το πώς διδάσκει ένα μάθημα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Παράδειγμα, η λογοτεχνία, αυτό θα την ευκαιρία να το αναφέρω, θα θέλαμε να διδάσκει, το λένε και περισσότερο, με πλήρη βιβλία, όχι με αποσπάσματα όπως έμαθε η δική μου γενιά, αν θέλετε. Τα αρχαία ελληνικά, τα νέα ελληνικά, υπάρχουν και πιο καινοτόμοι τρόποι να δούμε πώς μπορούμε να τα διδάξουμε. Με την τεχνολογία να παίζει έναν επικουρικό ρόλο, όπως αυτός που έχει να κάνει με τους διαδραστικούς πίνακες που βάζουμε σε κάθε σχολείο, με τον εμπλουτισμό των προγραμμάτων για να είναι πιο ενδιαφέροντα για τα παιδιά. Αυτό είναι ένα. Το δεύτερο είναι ένα μεγάλο κτηριακό πρόγραμμα. Το ανέφερε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Τα κτηριακά δεν είναι αμυγής αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, αφορούν τους Δήμους, αλλά από την άλλη δεν γίνεται το Υπουργείο Παιδείας να μην ασχοληθεί με αυτό. Οπότε εκ των πραγμάτων πρέπει να πάμε και να δούμε πώς θα κάνουμε βελτιώσεις σε κτίρια σε όλη την Ελλάδα. Το ΤΕΙ κάνει μια πάρα πολύ σημαντική διερεύνηση πανελλαδικά για τα σχολεία. Αυτή θα τη λάβουμε υπόψη μας για να κάνουμε μια πολύ ουσιαστική παρέμβαση. Ναι, γιατί ξέρετε, όταν μιλήσατε στην τελετή παραλαβής για ψηφιακό Υπουργείο, το οποίο συζητήθηκε και θέλω να σας ρωτήσω τι εννοείται, οι περισσότεροι γονείς αυτό το οποίο μου είπαν είναι καλά, σταματήσουν να πέφτουν τα ταβάνια στα κεφάλια των παιδιών και μετά κάνουμε και ψηφιακό το Υπουργείο.
Εγώ θα σας πω ότι πρέπει να κάνουμε και τα δύο. Όλη η χώρα βιώνει ένα διεισμό. Απ' τη μία να λύνει οι εκκρεμότητες του χθες, που είναι πάρα πολύ προβληματικές, αναφέρεται σχηματικά το θέμα των υποδομών, που το ανέφερα και εγώ. Από την άλλη, δεν μπορείς όμως και να μείνεις πίσω και να μην παρακολουθήσεις την εξέλιξη. Η Ελλάδα έχει διπλό, αν θέλετε, διπλή πρόκληση μπροστά της. Να κάνει και τα δύο μαζί. Και πιστεύω ότι και το Ταμείο Ανάκαμψης μας δίνει μεγάλη δυνατότητα να το κάνουμε. Και καταρχήν η πολιτική βούληση, η οποία υπάρχει στην κορφή. Συνεπώς είναι κάτι το οποίο από κοινού. Σε τι έβρος χρόνου, κύριε Υπουργέ, γιατί μου έλεγε για παράδειγμα ένα συνάδελφο εδώ, ο Μάνος Ονιφλής, ότι το παιδί του τελείωσε το δημοτικό και σε κοντέινερ το τελείωσε στο Γιάρακα. Δηλαδή από την πρώτη δημοτικού μέχρι την έκτη ήταν μέσα σε ένα kit, σε ένα κοντέινερ. Αυτό είναι πρόβλημα. Και αυτά είναι προβλήματα στα οποία ένα-ένα θα τα ανοιχνεύσουμε. Όπως σας είπα, ενώ τυπικά δεν είναι αμυγές κομμάτι των τυπικών αρμοδιοτήτων, είναι κομμάτι των ουσιαστικών. Και πρέπει γι' αυτό το λόγο να ψάξουμε ένα-ένα το ποια είναι τα σχολεία και να κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις. Και ακριβώς γι' αυτό το θίγουμε το θέμα και το σηκώνουμε μόνοι μας. Λέμε ότι αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να γίνει παρέμβαση. Άρα θα την ξεκινήσουμε τώρα και τα χρονοδιαγράμματα θα τα ανακοινώσουμε στην πορεία ανάλογα και με το που θα χρειαστούν διαγωνισμοί ή συγκεκριμένα έργα. Τώρα, πάμε στις προσλήψεις των εκπαιδευτικών, γιατί από το βήμα της Βουλής μιλήσατε για προσλήψεις μέσω γραπτού διαγωνισμού από το ΑΣΕΠ, το οποίο έχει προκαλέσει πάρα πολλές συζητήσεις και αντιδράσεις. Βλέπω εδώ και δεκάδες μηνύματα εκπαιδευτικών που μου έστειλαν για την συζήτησή μας. Τώρα, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί εξέδωσαν και μία ανακοίνωση λέγοντας ότι δεν μπορεί να αλλάξουν πάλι οι όροι για την προσλήψή τους. Και θέλω να σας ρωτήσω, τι έχετε στο μυαλό σας, τι θα κάνετε? Μπορώ να πω καταρχήν ως προς αυτό ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Και αυτό είναι και το μήνυμά μου προς εκείνους. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στήριξαν το δημόσιο σχολείο, θα πω ειδικά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων, και το στηρίζουν μέχρι και σήμερα. Και το στηρίζουν σε κάθε γωνιά της χώρας. Και θα προσθέσω πως αν δει κανείς και τα βιογραφικά τους, θα διαπιστώσει πως έχουν και πολύ πλούσια προσόντα. Αρκετοί έχουν και ένα και δύο μεταπτυχιακά. Η πολιτεία και εκτιμά και τιμά την προσφορά αυτή, και δεν υπάρχει περίπτωση να προωθήσει το οποιοδήποτε σύστημα δεν θα το λάβει αυτό υπόψη. Δεν θέλουμε να εφηδιάσουμε κανέναν. Θέλουμε να ανοίξουμε ένα γόνιμο διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα αναφορικά με το ποιο θα πρέπει να είναι ένα σύγχρονο σύστημα προσλήψεων που θα συγκεράσει αυτό που μόλις είπαμε τις ανάγκες εποχής. Δηλαδή, εδώ πρέπει να συγκεράσουμε διαφορετικές αξίες ισότητας, διαφάνειας, αξιοκρατίας, αντικειμενικότητας. Επίσης, δεν μιλάμε για κάτι που θα γίνει αύριο. Οι προγραμματικές δηλώσεις αντανακλούν προγραμματική πρόθεση τετραετίας. Θα ανοίξουμε ένα διάλογο και για εμάς διάλογος δεν είναι προσχηματική έννοια, σημαίνει και μιλάς και ακούς. Και αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι μόνο τα στέρεα βήματα. Όχι να αλλάξει κάτι για να συναλλάξει πάλι αμέσως μετά. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούμε και αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως ήδη σας ανέφερα, μας ενδιαφέρει σε όλες τις πηγές. Πάντως ουσιαστικά αυτό που λέτε επιβεβαιώνει το ότι σχεδιάζετε κάποιες αλλαγές. Λέτε ότι θα τις κάνετε με διάλογο. Αυτοί οι άνθρωποι λένε ότι έχουν προσφέρει πάρα πολλά στα σχολεία αυτά τα χρόνια και ότι μόλις πριν από τρεις μήνες κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε μία προκήρυξη, τις οποίες ακόμα δεν έχουν δει τα αποτελέσματα. Άρα, εσείς τώρα λέτε ότι θα έρθει μια νέα αλλαγή. Δηλαδή, πριν κάνουν καν τις αιτήσεις τους, θα έρθει μια νέα αλλαγή. Όχι, θέλω να σας ρωτήσω, σε τι εύρος χρόνου και πώς σκέφτεστε να το κάνετε? Σας ανέφερα ήδη, μόνος μου το έφυξα, όχι απλώς συμφωνώ με αυτό το οποίο είπατε, θα αυξάνω. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας και αυτοί οι άνθρωποι έχουν πλούσια βιογραφικά και έχουν στηρίξει την εκπαίδευση. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο μίλησα για την ανάγκη αυτού του συγκερασμού. Θα ανοίξουμε τη συζήτηση. Θα είμαστε σε στενή επαφή με την εκπαιδευτική κοινότητα για να δούμε ποιο θα είναι ακριβώς το πλαίσιο της. Δεν είναι κάτι πάντως που θα γίνει αύριο μεθαύριο, καταλαβαίνω. Το ανέφερα ήδη, ακριβώς. Okay. Σας ανέφερα ήδη ότι δεν είναι κάτι. Το ξαναλέω προς εμπέδωση του πράγματος. Τώρα, άρθρο 28. Για να παρακάμψετε το άρθρο 16, που ούτως ή άλλως μπορείτε να το συζητήσετε το 2025. Και να φέρετε στην Ελλάδα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ενεργοποιείτε λοιπόν αυτό το άρθρο 28 με τις διακρατικές συμφωνίες. Το ερώτημα, κύριε Υπουργέ, είναι ποια πανεπιστήμια θα έρθουν? Θα έρθει, για παράδειγμα, το ιταλικό Μποκόνι, το οποίο θεωρείται ένα από τα καλύτερα? Θα έρθει το βρετανικό Imperial? Ή σε κάθε γωνιά θα το κάνουμε ανά ελληνικά και σε κάθε γωνιά θα δούμε και ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο το οποίο θα ακροβατεί στις προδιαγραφές? Καταρχήν, πρέπει να λύσουμε μία, αν θέλετε, θεσμική ιδιαιτερότητα της πατρίδας μας, έναν θεσμικό εξαιρετισμό. Η Ελλάδα ως προς αυτό το θέμα κινείται με έναν τρόπο που δεν κινείται όλος ο υπόλοιπος πλανήτης. Έχουμε βάλει μία απαγόρευση, η οποία απαγόρευση πλέον είναι εκτός εποχής και εκτός πραγματικότητας. Οπότε, αν διαβάσει κανείς, πριν πάμε στη συζήτηση που είναι πιο σχετική αυτή του περιεχομένου, να πάμε στη συζήτηση γιατί δεν είναι θέμα παράκαμψης.
το θέμα, αν διαβάσει κανεί την ορθογραφία και από πολύ έγκριτου συνταγματολόγου, σε ένα από τα κείμενα δεν λέει ότι το άρθρο 28 ή ευρύτερα ο διάλογο του συντάγματο με το Ευρωπαϊκό και το Διεθνέ Δίκαιο επιτρέπει. Μία διατύπωση ενό πολύ έγκριτου συνταγματολόγου είναι επιβάλλει να μπορέσει να τηρηθεί συνολικότερα ένα πλαίσιο για την παιδεία τέτοιο τριτοβάθμια εκπαίδευση που να επιτρέπει στα πανεπιστήμια, αν θέλετε. Διάβασα και το άρθρο του κυρίου Βενιζέλη την Κυριακή. Είναι το άρθρο του κυρίου Βενιζέλη. Ναι, που ήταν στην κατεύθυνση που περιγράφεται. Αλλά το άρθρο του κ. Βενιζέλη ακριβώς αυτή την κατεύθυνση. Θα διαβάσετε λοιπόν και άλλα άρθρα που είναι προς αυτή την κατεύθυνση που έχουν γραφτεί και επιστημονικά προς το παρελθόν. Αυτό που το οποίο αναφέρεται είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, αν θέλετε, που έτσι να διαβάσω και εγώ τις τελευταίες ημέρες. Θα προσθέσω σε αυτό ότι η ουσία έχει να κάνει με το να μπορέσουμε να επιτρέψουμε την ίδρυση αυτών των ιδρυμάτων και να ξεκαθαρίσει, αν θέλετε, το τοπίο. Αυτό δεν θίγει το καθεστώς το οποίο λειτουργούν σήμερα στη χώρα μας τα κολέγια, τα οποία έχουν δημιουργήσει μια πραγματικότητα. Μιλάμε για κάτι άλλο. Λέμε να μπορεί ένα μεγάλο διεθνές πανεπιστήμιο του εξωτερικού με κανόνες, αυτό θέλω να το υπογραμμίσω, με κανόνες που θα οριστούν από την ΕΘΑΕ, να μπορεί να εγκαθιδρυθεί και στη χώρα μας μέσω συμπράξεων. Το ακριβές πλαίσιο είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή το μελετάμε και είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, το φέρνουμε ως κυτεροχρονισμένο ως χώρα σε σχέση με άλλες χώρες. Αλλά η πραγματικότητα η διεθνής ποια είναι? Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό περισσότερους φοιτητές σε απόλυτο νούμερο, όχι σε ποσοστό, από όσους έχει η Ισπανία, που έχει 46 εκατομμύρια πληθυσμό, ή από όσους έχει το Ηνωμένο Βασίλειο. Και προσθέτω ότι είναι εξαιρετικά περίεργο να μην μπορούμε να είμαστε τουλάχιστον περιφερειακό κέντρο που να φέρνει ξένους φοιτητές. Ναι, ξέρετε, το ερώτημα είναι γιατί να θέλει ένα μεγάλο ξένο πανεπιστήμιο να έρθει στην Ελλάδα. Σας διαβεβαιώ, μιλώντας με πάρα πολλά ξένα πανεπιστήμια και με την προηγούμενη ιδιότητά μου, αυτή η βούληση υπάρχει. Γιατί έχει τύχει μεγάλα ξένα πανεπιστήμια να επενδύσουν και σε άλλες χώρες και να δημιουργήσουν παραρτήματα και σε άλλες χώρες. Και αν ψάξει κανείς, δεν θα αναφερθώ πιο συγκεκριμένα σε αυτό, αν ψάξει κανείς και τη σύγχρονη ελληνική ιστορία, έχει υπάρξει παρελθόν κατά το οποίο υπήρχε ενδιαφέρον και υπήρχαν και παρουσία μεγάλων πανεπιστημίων στη χώρα μας, που απλώς δεν μπόρεσαν να εγκαθιδρυθούν λόγω της μη αλλαγής του άρθρου 16. Άρα, νομίζω ότι πλέον έχει έρθει η ώρα να προχωρήσουμε. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει και περιφερειακό κέντρο που να παίρνει ουσιαστικά, αν θέλετε, φοιτητές στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό είναι, θα έλεγα, κάτι το οποίο θα προσέφτα και τη λέξη τουλάχιστον μπροστά. Γιατί ειδικά σε ό,τι αφορά τη φιλοσοφία, ειδικά σε ό,τι αφορά την αρχαιολογία, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε παγκόσμιο κέντρο. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο ευέλικτο. Το και Δημόσιο Πανεπιστήμιο Κρήτη. Γιατί οι επικριτές σας λένε ότι δείχνεται πολύ μεγάλη ζέση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και όχι για το δημόσιο. Και θέλω λοιπόν να μου πείτε για το δημόσιο τι θα κάνετε. Όχι, η απόλυτη προτεραιότητα θα σας έλεγα ότι είναι στην ενδυνάμωση και υποστήριξη του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Το άλλο το οποίο συζητάμε είναι να λύσουμε κάτι το οποίο είναι, αν θέλετε, ένα πλαίσιο θεσμικού παραλόγου. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, θα γίνουν προσλήψεις. Έχουν ήδη ανακοινωθεί αυξήσεις, ειδικά και για τα μέλη ΔΕΠ. Το ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Χατζηδάκης, στη Βουλή. Υπάρχουν προγράμματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και από όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα διαθέσιμα, το ΕΣΠΑ και άλλα, τα οποία υπερβαίνουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και τα οποία θα έχω την ευκαιρία μάλιστα να τα αναφέρω και αναλυτικά στη Σύνοδο των Βρετάνεων, που θα γίνει, που γίνεται στη Καστοριά αυτές τις ημέρες και θα μεταβώ και εγώ εκεί. Άρα, είναι μια σειρά από πράξεις μαζί με το πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο που ψηφίστηκε για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που δείχνουν και την επένδυση στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Και θα σας έλεγα ότι είναι τέτοιος ο πλούτος των μελών που έχουμε στη χώρα μας, των καθηγητών μας. Το γνωρίζω και προσωπικά. Είμαι από του ελληνικού πανεπιστημίου, στο πρώτο μου πτυχίο. Έχω βιώσει τι σημαίνει η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχει τεράστια πλούτα και τεράστιες δυνατότητες. Πρέπει να δώσουμε στα μέλη ΔΕΠ τα θεσμικά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να απελευθερώσουν το ταλέντο τους. Και αυτό ακριβώς είναι που θα κάνουμε. Τώρα, έχω πάρα πολλά μηνύματα. Καλά, για το θέμα του ΑΣΕΠ δεν θέλετε να ξέρετε τι γίνεται από μηνύματα. Προφανώς έχουν μια αγωνία οι άνθρωποι. Έχω όμως πολλά μηνύματα για τις σπουδές, τις ελληνικές σπουδές στις ξένες χώρες. Μου λένε δηλαδή για τις Βρυξέλλες, μου λένε για τη Γερμανία. Με αυτό τι γίνεται, κύριε Υπουργέ? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί? Είναι κάτι με το οποίο καταπιανόμαστε. Αφενός υπάρχει διάσταση των ελληνικών σχολείων τα οποία υπάρχουν στο εξωτερικό και στα οποία οποιασδήποτε προκλήσεις υπάρχουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις θα τις θεραπεύουμε μία-μία. Και από την άλλη, ανάλογα με το τι ακριβώς με ρωτάτε, υπάρχει και η διάσταση που έχει να κάνει με τις έδρες ελληνικών σπουδών στο εξωτερικό στα πανεπιστήμια. Που και αυτό είναι ένας τομέας ενδιαφέροντος. Εγώ θα σας προσθέσω ότι ένα από τα πράγματα με τα οποία ενδιαφερόμαστε πολύ να ασχοληθούμε είναι η ελληνική γλώσσα. Και ο τρόπος με τον οποίο η ελληνική γλώσσα διεθνώς θα μπορούσε να διδάσκεται και με την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε, αν θέλετε, την απαραίτητη κλίμακα για να μπορέσουμε να το πετύχουμε και για τα νέα, εγώ θα σας πω και για τα αρχαία ελληνικά.
Και ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί τώρα η μετακίνησή σας από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο Υπουργείο Παιδείας σίγουρα δημιουργεί συνειρμούς πολλούς και για την ψηφιοποίηση και της γραφειοκρατίας του Υπουργείου, αλλά και των σχολείων, δηλαδή και της ένταξης των παιδιών λίγο πιο γρήγορα σε αυτές τις νέες δυνατότητες τις τεχνολογικές. Θα δούμε κάτι τέτοιο, θα αλλάξει κάτι σε αυτή την κατεύθυνση? Βεβαίως, είχαν ήδη προωθηθεί αλλαγές για το δεύτερο, το οποίο περιγράψατε, για τη διαδραστική πίνακα και τα ρομποτικά εργαστήρια. Είχαν ενταχθεί αυτά ως έργα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι πολύ καλό ότι αυτά πλέον μπαίνουν ουσιαστικά στα σχολεία. Αλλά εγώ θα σας προσθέσω πολύ και το πρώτο το οποίο αναφέρατε. Αυτό το είχα αναφέρει και στην παράδοση που παραλάβει του Υπουργείου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε σε ένα Υπουργείο όπως το Παιδείας, το οποίο είναι πολύ πληθέστατο, να μην ταλαιπωρούμε περιττά τους δασκάλους, τους καθηγητές, την εκπαιδευτική κοινότητα συνολικότερα, τα πανεπιστήμια, ουσιαστικούς λογαριασμούς κονδυλίων έρευνας. Έχουν όλα αυτά πάρα πολύ μεγάλη γραφειοκρατία, την οποία τη βιώνουμε και εμείς αυτές τις ημέρες, με το που αναλάβαμε τα νέα καθήκοντα, η ομάδα μου και εγώ. Αυτά όλα είναι ζητήματα στα οποία η τεχνολογία μπορεί να παίξει ρόλο για να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων του Υπουργείου πιο εύκολη και τη ζωή των γονιών και των μαθητών που συναλλάσσονται με το Υπουργείο. Άρα και εκεί θα δείτε πολύ μεγάλες αλλαγές να συμβαίνουν με ταχύτητα. Εγώ θα σας έλεγα και χωρίς πολύ μεγάλη επικοινωνιακή διάσταση σε αυτές. Είναι τα αυτονόητα τα οποία πρέπει να έχουν γίνει εδώ και χρόνια και θα πάμε να τα λύσουμε ένα-ένα. Ναι, και από ό,τι βλέπω και για τις επιτροπές των μεταγραφών. Βλέπω εδώ το μήνυμα μιας μητέρας που λέει: Είμαι αμαία μητέρα. Έχω όλα τα στοιχεία. Η αίτησή μου απορρίφθηκε και μου είπαν ότι η επιτροπή δεν αποφασίζει με αντικειμενικά κριτήρια. Μήπως και εδώ, κύριε Υπουργέ, χρειάζεται να γίνει αντικειμενικοποίηση και να γίνεται μόνο με σύστημα πληροφορικής. Θα πιάσουμε όλες τις διαδικασίες. Για να φύγουν και αυτά τα φαινόμενα. Μία-μία. Θα πιάσουμε όλες τις διαδικασίες αυτές μία-μία. Δεν είναι η τεχνολογία η λύση σε όλα αυτά. Η τεχνολογία είναι ένα μέσο για να μπορείς να πιστεύεις πράγματα. Θέλουν αλλαγές και τα βιβλία του νόμου και οι οθόνες του κώδικα. Αλλά σε όλα αυτά γνωρίζετε ότι έχουμε ήδη συγκεντρώσει μια τεχνογνωσία από την προηγούμενη θητεία στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οπότε αυτό είναι το αυτονόητο με το οποίο ξεκινάμε. Αλλά η παιδεία είναι πολλά παραπάνω. Και σε όλα αυτά θα επενδύσουμε με μέρημνα, με διάλογο. Και με έναν τρόπο που θα φέρνει την Ελλάδα πραγματικά στην εποχή που της αξίζει. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη σας συνέντευξη. Εγώ θα ήθελα να δεσμευτείτε και στον αέρα ότι το Σεπτέμβριο πλέον θα σας έχουμε εδώ μία μέρα στο στούντιο για μία ολόκληρη ώρα, προκειμένου να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα ένα-ένα. Με πολύ μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Real FM.